¿vale? Esto de la Gordi, a pesar de que era chilón de la protagonista de escrituras, que era un tipo de escritura, que tenía una cosa por estatus, era un solo. El positivo de la vida de Pon, tiene que ir por el tafil. Me tapo sin poder de aprendizaje, que el hombre que era exaro, que era el piso, que se encargó, en tropinas, que te ves que era petraki, que me lo pedía por si me la dejó, que me lo pedía por la goma gorda, y así que me lo tenía, tenía bien constancia de vos, con los de comedias, la catafero, que se ponía, pronta, prim, pregúmen de tropi, na gin se ponía que la quiero ti, que no vamos de bulín, que los que se necia en el nervopi, que a la falso me estés positivo, que a la río, que ya se hace su palabra, a falso me la dice, se ha tocado con lengua. Tiene unas foros que lo vendo que por aquí las cabe y por aquí ahora. Quebrética, así es. Quebrética y aquí. Es una pava. En esa polímera de la. Y aquí de implicar los salvos. Que vos pues acusa de si tenéis que son. Que lo que pedía que son. No te quieres ver si te sostiene por ti. También. Y muy dichámico. Muy bueno, esas que no me con problema, también parte tal. Prende un atón, una publicita dice una pai. Una pai de Gina di, de nuevo se está fis, la prosquinés y te la fis y gomen. ¿Qué pida? Me ha metido a por. ¿Qué va a dedicar? ¿Qué más querido en Chávez? El señor Pedro Lima. A Piritiquí, a Vistés, a vos se sentaba, no sé, pues yo tenía con Norís, con problema de tomar, que todo se ha regalado. Ahora, y para que para el día todo, y a ti canela. Μετά από 76 χρόνια κανένα ούτε φορά είδα δύο υπέζες. Μιλάω τώρα για φορείς και ολικούς. Επέστησα από αυτούς που κυκλοφορούν. Μιλάω για κομματικές οργανώσεις, για στελέχη του κοινωνικού κράτους, του έργους. Κανένα ουθενά. Ασκίζουν οι καφές, τώρα δεν μπορεί να σταθώ εδώ. Ο άνθρωπος, ο οποίος και ο γιατρός. Προσφεράει αυτή η στιγμή και θα προχωρήσει κι άλλο. Και πώς είναι και τα λέω αυτά όλα. Ήθελα τελειώντας να πω ότι αυτή η ιστορία θα προχωρήσει μέχρι τέλους. Όμως υπάρχουν δυσκολίες. Επέκταση των ταφείων, δεν υπάρχουν πολλά σκεφτάκια, πολλά ασφάσεις δεδομένα, γιατί πολλή δουλειά και πολλή χρόνο και μεγάλη προσπάθεια και είμαστε εδώ και έχουμε τη δική σας τη στήριξη σε εσάς ακουμπάμε τη συνείδησή μας. Για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια σαν ένωση συγγενών εσόδων. Ρωτάνε καμιά φορά, σκοτώθηκε ο πατέρας σου? Όχι. Σκοτώθηκαν οι πατεράδες μου. Όλοι αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι. Όλοι είναι δικοί μας αυτοί άνθρωποι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό στον πατέρα, πώς μπορεί να το διαφορετικό. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με την προσπάθεια την οποία καταβάλουμε και θα συνεχίσουμε. Και ξέρετε, όσο ταξίδευε το μυαλό σε αυτές τις αναδρομές που έκανα για τους Χασόντες, ήταν θλιβερό γεγονός αυτός το πεδίο που σπάσει την πουλή στον Ιδίο. Έχει ένα λαμβάνι πλάκα που γράφει πίντους. Και από κάτω γράφει Πορισά, Κούπεση, Περπισίνα, 731, Κλεισούρα, γράφει Παγιλόκαστρο, γράφει Χιμάρα. Γράφει τους τόπους της θυσίας. Και εκεί μέσα είναι όλες αυτές οι ψυχές σε εκείνο το κοινοπάθιο. Και βρέθηκε ένας αθεόφοβος, πάντα πολύ τέτοιο, ακόμα και σε ψηλό επίπεδο, ψηλό επίπεδο. Βρέθηκε εκεί πέρα να πατήσει ο Βέβυλος να παίξει το κομπολόι πάνω σε αυτό το ιερότερο σημείο της Ελλάδος. Αν ρωτήσεις, σε ρωτήσω και πρέπει να πεις, δεν μπορεί να είναι άλλο από αυτό, αυτό είναι. Και πάτησε πάνω. Δεν σκήτα κατακτητής. Αυτό το μνημείο που σεβάστηκαν οι Γερμανοί. Ακόμα και ο Τούρκος Σουλτάνος το σεβάστηκε. Και βρέθηκε ένας να παίζει το κομπολόι και να πατάει το πόδι του. Έτσι, περιφρονητικά. Πάνω σε έναν κοινοτάφιο που φιλοξενούσε χιλιάδες ψυχές
και των πεσών των 40-41 και πόσα. Έτσι. Τι ζητάω εγώ από εμάς σήμερα εδώ, υπάρχουν και δημοσιογράφοι, ας το παρουσιάσω. Δεν ζητάμε τη δίωξή του. Ζητάμε να βγει έτσι πρόσωπο και να ζητήσει συγγνώμη για το ντόπιμά του. Ζητάμε να μετανιώσει και να πάει να καταθέσει λουλούδια και να ζητήσει συγγνώμη από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ζητάμε να αποτελέσει ένα φάρο αφήπτησης της ελληνικής συνείδησης. Και νομίζω ότι αυτό που ζητάμε είναι το λιγότερο από όλα. Ούτε να τον καταδικάσουμε, ούτε να τον διώξουμε. Τα φρονήματα δεν διώκουν, δεν καταδικάζονται. Καλλιεργούνται. Και εμείς είμαστε περήφανοι που έχουμε εθνικό, πατριωτικό φρόνημα. Αυτό μας καθόρισε πολύ. Γι' αυτό είναι θλιβερό γεγονός, αλλά εμείς προχωράμε και προχωράμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία αναλάβαμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Κλείνω έναν κύκλο πολύ μεγάλο, 13 χρόνια. Ούτε οι συνεργάτες, οι σύμβουλοι που είναι μέσα, ο Νούλας, ο Βοστόλης, ο στρατηγός που είναι ο Ρουσαντόπουλος, η Γεωργία, η Γούλα, η Λέτζο, η Μέρη που ψάχνουν να βρουν τον πατέρα τους, ζητάνε κανέναν έτοιμο και καμία αναγνώριση. Ούτε από τον Υπουργό Εξωτερικών που τελευταία με το ότι υπάρχουν άταφοι πεσόντες στην Κορύπρο, ούτε από κανέναν άλλον. Δεν πήγαμε να πάρουμε τίτλους, βραβεία και ψήφους. Πήγαμε να προσκυνήσουμε και πήγαμε να συμβάλλουμε στην αφύπνιση γιατί ανησυχούμε και πονάμε για αυτό που λέγεται Ελλάδα. Και πονάμε πολύ για αυτό που λέγεται Βόρειο Σύμπρος. Και όταν λέμε πονάμε, το κάνουμε και πράξη. Αγαπητέ Δήμαρχε Σπεντέλη, πρέπει να πω, θα προσκρούσω στην μικροφροσύνη σου, ότι αυτή η ιστορία μας έχει συνδέσει πολύ με τη Βόρεια Ήπειρο. Αυτό το σπουδαίο κομμάτι που έμεινε εκεί που έμεινε, που η ιστορία που έχει απομονώσει από την Ελλάδα και βοηθάμε. Και θέλω να ευχαριστήσω, να συγχαρώ τον Δήμαρχο εδώ της Φεντέλης, τον Αψάρη, τον Στεργείο, τον Δημήτρη, που ανέλαβε να βοηθήσει στα σχολεία της Βορείου Ηπείρου και να υιοθετήσει μάλιστα σαν Δήμαρχος και σαν Δήμος το σχολείο των Βουλιαρατών, όπου γίνονται οι γλώσσες. Μπράβο, ρε Δήμαρχε, αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Θα πάρουμε όσους μπορούμε να πάρουμε.